δημιουργούν νέα δεδομένα στον τομέα της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Το σημείο αυτό θέλω να επισημάνω επιγραμματικά τους 7 στόχους άξονες που έχουμε θέσει για τη νέα χρονιά για τον τουρισμό. Πρώτον, εξυγχρονισμός υποδομών. Δεύτερον, εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. Τρίτον, αύξηση της κατακεφαλής δαπάνης. Τέταρτον, αεφόρος ανάπτυξη και ανάπτυξη νέων προορισμών με έμφαση στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών χώρων. Πέμπτον, τόνωση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Έκτον, στήριξη της επιχειρηματικότητας. Έβδομον, διάχυση του τουριστικού πλεονάσματος στην περιφέρεια, στις τοπικές κοινωνίες και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Οδηγός μας σε αυτή την προσπάθεια είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό, που συνδιαμορφώσαμε με όλους τους φορείς του τουριστικού κλάδου. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση και απαραίτητη εφαρμογή του σχεδίου είναι η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική ηρεμία. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, ο τουρισμός σήμερα έχει βρει και πάλι την θέση που αξίζει. Αποτελεί πλέον έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας με σημαντική προσφορά στο ΑΕΠ της χώρας, που αγγίζει το 20%.